Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε καλεσμένη στο κανάλι μας μια πολύ αγαπημένη μου παιδική φίλη, την οποία κάποιοι μπορεί να τη γνωρίζετε, γιατί είχαμε την τιμή να την έχουμε καλεσμένη και στην εκπομπή. Στο Θέκλα μιλάμε ανοιχτά, τη δόκτωρα Κατερίνα Γκαουρή. Κατερίνα, χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σου, Θέκλα μου, δεν μου κάνει. Κοίταξε, είμαι καλά. Αυτό το βίντεο το γυρίζουμε τη μέρα του γενεθλίου μου, χθες δηλαδή. Χρόνια πολλά και από εδώ. Ευχαριστώ. Αλλά θα παίξει το βράδυ της 5ης, Τετάρτης, 5 Ιουνίου 2021, της Αγίας Ειρήνης, να ζήσουν όσοι γιορτάζουν. Και είναι το πρώτο βίντεο που ξανακάνουμε μετά την επιστροφή από το Πάσχα. Μέχρι γιατί έκαμε λίγες μέρες διακοπές, ανεβάζαμε κάποια έκτακτα βίντεο με τα σκυλιά μας. Και στην επιστροφή θέλω να σας γνωρίσω μια φίλη μου, μια παιδική μου φίλη, την Κατερίνα την Γκαουρή, η οποία είναι καθηγήτρια μαθηματικών. Να λεπτό να σας διαβάσω λίγο το βιογραφικό της Κατερίνας. Να κάνω το λεγόμενο φινίκομα, Κατερίνα, έτσι το λέει η Κατερίνα. Κάμνεις με φινιτζάν, λαλή. Ναι. Στην πρώτα λέμε κάμνεις φινιτζάν, κάποιος σημαίνει τον εξαίρεσε. Τις αλήθειες λέω, βρε. Έβαλα, λοιπόν... λέω, ρούσου, πότε θα φαίνεται αν κοτσινήσω. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι η Κατερίνα είναι Κυπρέα. Ναι. Είναι επίσης παπαδοκόρη. Οι γονείς μου και οι γονείς της είναι καρδιακοί φίλοι, κουμπάρι, ο πατέρας μου βάφτισε τον αδερφόν της και είμαστε φίλοι από τα παιδικά μας χρόνια. Οι δρόμοι μας έχουν επανασυνδεθεί το 2011 και έκτοτε είμαστε ενεργά η μια στη ζωή της άλλης και είναι μια γυναίκα που αγαπώ και εκτιμώ πάρα πολύ η Κατερίνα. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Αγάπη μου. Η Κατερίνα Γκαουρή είναι ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο του Κάρτιφ. Και επικοινωνός της επιστήμης, θα μας εξηγήσει στην πορεία τι σημαίνει επικοινωνός της επιστήμης. Mm-hmm. Σπούδασε εφαρμοσμένα μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και στο Columbia με υποτροφία. Εκπώνησε διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με την Airbus. Και το δόκτωρα Γιάννη Μαμελετζή που τον έχετε γνωρίσει στο κανάλι τώρα, είναι μέσω της Κατερίνας που γνωριστήκαμε. Την πρωτοχρονιά του 2011, άρα μου το 10 εμείς που ήταν να συνδεθεί. Κατερίνα είναι η αιτία που είχαμε εμείς όλη αυτή την πλήρη ενημέρωση για τους εμβολιασμούς. Η Κατερίνα εργάστηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην πολυεθνική Boston Consulting Group και ως σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας στο δίκτυο Πράξη. Το δίκτυο Πράξη στην Αθήνα, Κατερίνα, ναι. Στην Αθήνα, ναι, ναι. Την ενθουσιάζουν οι εφαρμογές της επιστήμης στη ζωή μας και συνεργάζεται για δεκαετίες με επιχειρήσεις και κοινωνικά σύνολα μέσα από καινοτόμες δράσεις. Το 2015 συνίδρυσε το μη κερδοσκοπικό οργανισμό SciCo, Science Communication Cyprus, και συνδιοργάνωσε το Mediterranean Science Festival, το πρώτο φεστιβάλ επιστήμης στην Κύπρο, που προσέλκυσε 10.000 επισκέπτες, που είναι τρομερός αριθμός για τα κυπριακά δεδομένα και τους κυπριακούς αριθμούς. Ναι, ναι. Στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού έργου scishops.eu, υποστήριξε τη δημιουργία 10 νέων science shops στην Ευρώπη, τα οποία δρούν ως γέφυρες μεταξύ πανεπιστημίων και κοινωνίας. Καθιέρωσε επίσης στην Κύπρο τα καινοτόμα εργαστήρια Study Groups with Industry, στα οποία ομάδες ερευνητών επιλύουν κοινωνικά και βιομηχανικά προβλήματα με μαθηματικά. Στο Cardiff διδάσκει και επιβλέπει ερευνητική ομάδα. Ήταν ομιλήτρια στο TEDx Νικοσία και δημιούργησε εκπαιδευτικό βίντεο TED-ED, το οποίο έχει 3,9 εκατομμύρια θεάσεις, ένα βίντεο. Ένα βίντεο με καμάει, όχι πως τα πολλά... Ναι, αλλά ένα βίντεο με 3,9 εκατομμύρια θεάσεις, αντιλαμβάνεστε τι αντίκτυπο να έχει, το οποίο να μου το στείλει στο link, να το βάλω στην περιγραφή του βίντεο για να το δείτε και εσείς αυτό το βίντεο, να γίνουν 4 εκατομμύρια θεάσεις. 4 εκατομμύρια θεάσεις. Δεν εμφανίζομαι εγώ στο βίντεο, είναι animation για τα υπερηχητικά αεροπλάνα, βασικά. Α, το είχαμε δείξει στην εκπομπή το βίντεο, έτσι. Είχες το δείξει, ναι, ναι. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι τον Ιανουάριο του 2021, η Δόκτωρ Κατερίνα Γκαουρή συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αναπτύσσοντας πρωτότυπα μαθηματικά μοντέλα της διάδοσης του ιού με χρηματοδότηση από την ουαλική κυβέρνηση. Συμμετέχει επίσης στη συμβουλευτική ομάδα της Ουαλίας για την πανδημία. Το 2019 εξελέγει αντιπρόεδρος της παράλληλης βουλής στην Κύπρο για την έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιακή διακυβέρνηση. Και πρωτού προχωρήσουμε με τη συζήτησή μας, θα το πω τώρα γιατί θα το ξεχάσω αν δεν το πω τώρα. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη γιατί η Κατερίνα φέτος έχει προταθεί για το βραβείο Γυναίκα της Χρονιάς, στα βραβεία Φικαρό στην Κύπρο, στην κατηγορία Καινοτομία.
Ένα λεπτό. Θα πρέπει να δει και μια καινοτομία για το πώς να μάθουμε το σκυλί μας να μην δαγκώνει τους τόπους, να μην κάνει διάφορα. Δες την Κατερίνα είναι όμορφη που είναι και καλή. Όχι σαν εσένα. Εγώ εκπαιδεύομαι με τις γατούλες τον τελευταίο χρόνο. Οπότε με τα σκυλάκια. Ναι, θα μιλήσουμε πάρα πολύ αυτό και θα πούμε διάφορα. Θα σας βάλω στην περιγραφή του βίντεο το σύνδεσμο μέσα από τον οποίο μπορείτε να μπείτε και να ψηφίσετε την Κατερίνα για τη γυναίκα της χρονιάς στην κατηγορία καινοτομία. Είναι η κατηγορία. Η κατηγορία καινοτομία, Τράπεζα Κύπρου καινοτομία, γιατί η Τράπεζα Κύπρου είναι με κάποιον τρόπο εμπλεκόμενη στο συγκεκριμένο βραβείο. Το βραβείο και η λήξη της ψηφοφορίας θα είναι 9 Μαΐου, αλλά σήμερα. Πήγαινετε σήμερα, ψηφίστε την Κατερίνα. Ναι. Και να έχουμε και μια φίλη μας που να είναι η γυναίκα της χρονιάς στην κατηγορία καινοτομία. Απλώς το βραβείο δεν πηγαίνει στην νότα λεφτά, που δεν είμαι σίγουρα ακριβώς αν νομίζω υπάρχουν κάποια λεφτά, αλλά είναι όλα για φιλανθρωπικό σκοπό. Οπότε δεν θα λάβω εγώ κάποια λεφτά. Απλώς όποιο κερδίσει. Όμως, Κατερίνα μου, και σου αξίζει, γιατί είσαι μία Κύπρια γυναίκα. Είναι νεότερη από μένα η Κατερίνα, είναι λίγα χρόνια νεότερη. Το λέμε και αυτό, ότι δεν είμαστε ακριβώς στην ίδια ηλικία για την Κατερίνα. Είσαι όμως μία Κύπρια γυναίκα η οποία έχει καταφέρει. Να σου πω, θα είμαι τελείως ειλικρινής μαζί σου. Όταν ήμασταν μικροί και μεγαλώναμε μαζί, δεν περίμενα ποτέ ότι κάποιος από εμάς, από την παρέα μας, θυμάσαι, είναι όταν βρισκόμασταν όλοι μαζί. Τα δεκαετία των 90's. Ναι, ότι κάποιος από εμάς θα σπουδάζει στο Cambridge με υποτροφία, στο Columbia υποτροφία, θα εκπορούσε διδακτορική διατριβή. Διδακτορική διατριβή από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και όμως τα κατάφερες. Μπράβο. Εντάξει. Και μάλιστα ευγήκε σε αυτό. Θα όντως να κοκκινίζω πολύ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι που πρέπει να σταματήσει εδώ. Όχι, κερί ένα λεπτό για να καταλάβει ο κόσμος. Επειδή εμάς οι γονείς μας ήταν όλοι φοιτητές στην Αθήνα. Εκεί που εγνωρίστηκαν άλλωστε. Όντως. Όταν πήγα στην Αθήνα να σπουδάσουν και διέμεναν οι μεν μητέρες μας στο Χριστιανικό Φοιτητικό Οικοτροφείο Θηλαίων στην Αθήνα, οι δε πατεράδες μας στο Χριστιανικό Φοιτητικό Οικοτροφείο Ρένων. Έτσι γνωρίστηκαν οι οικογένειες μας και δύο ερατικές οικογένειες. Μεγαλώνοντας, ήμασταν όλοι με την κατεύθυνση ότι όταν μεγαλώσουμε, θα τελειώσουμε το σχολείο, θα δώσουμε πανκύπριες εισαγωγές εξετάσεις για να σπουδάσουμε κι εμείς στην Αθήνα και να πάμε κι εμείς στο οικοτροφείο. Δηλαδή, δεν υπήρχε καθόλου μέσα στον ορίζοντα μας όταν ήμασταν μικροί ότι μπορεί κάποιος από εμάς να φύγει από αυτό το κλισέ. Πάω στην Ελλάδα να σπουδάσω, πάω Αγγλία, κάνω κάτι διαφορετικό. Είναι αλήθεια. Απλώς έτυχε έτσι. Δεν εννοώ ότι δεν το αξίζει. Σαφώς είσαι ευφιέστατη και εσύ και τα αδέρφια σου τα υπόλοιπα είναι ευφύης. Και σαφώς έχεις δουλέψει σκληρά για να το επιτύχεις. Όμως έσπασες λίγο το στερεότυπο, να βγήκες έξω από το καλούπι. Ίσως πρόνοιξα από εμάς τους υπόλοιπους. Ναι, συνέβη κάπου στοιχεία γιατί εντάξει ήταν νομίζω η μάμα μου ήθελε να... Η μάμα μου φαντάζομαι οι θεατές ξέρουν ότι είναι η μαμά. Η μαμά της Κατερίνας είναι η καθηγήτρια γαλλικών, η οποία η μαμά σου έχει φτιάξει θυμόμαι ένα βίντεο για το Παρίσι είναι η μαμά σου, ναι. Έχει φτιάξει βίντεο για το Παρίσι, είχε κάνει θέατρα στο σχολείο, γενικά πολύ δραστήρια. Ο πατεράδες μας με άλλον τρόπο δραστήριοι. Ιερείς και θεολόγοι. Και... Ο πατέρας σου είναι θεολόγος ο πατέρας σου. Θεολόγος και Ιωπόνος, ναι. Είναι και ήταν Ιωπόνος αρχικά που σπουδάζει, μετά γίνεται και θεολόγος. Είδες τον κουμπάρον του παπά μου. Καλό. Αλλά με κάποιον τρόπο τυχαία είχα, επειδή τότε έπαιζε πολύ το θέμα των A-levels στην Κύπρο, ακόμα παίζει, είχα ξεκινήσει τα A-levels, οπότε με κάποιον τρόπο κάπου εκεί στη Δευτέρα Λυγείου προσανατολίστηκα προς Αγγλία, αλλά ήταν προφανώς, Δέκλα μου, όπως θυμάσαι τότε, η περίοδος δεν είχαμε και πάρα πολλά λεφτά για να πούμε ότι θα στείλει κάποια οικογένεια έναν παιδί τότε στην Αγγλία, ήταν μεγάλο κεφάλαιο, οπότε μεγάλη, μόνο με υποτροφία δεν μπορούσε να γίνει, εξού και πήγα τότε με υποτροφία και ο πατέρας μου τότε εννοείται ότι ήθελε να μείνω Κύπρο βασικά. Γιατί και καραθινά. Πανεπιστήμιο Κύπρου, ναι, μαθηματικά, που ήταν τότε στον πρώτα χρόνια λειτουργίας του το τμήμα μαθηματικών. Πρέπει να 5-6 χρόνια το τμήμα μαθηματικών να περάσεις εσύ στην Κύπρο. Πες μου. Πριν έχει 5-6 χρόνια λειτουργίας το τμήμα μαθηματικών. Κάπου εκεί, ναι, ακριβώς. Στα 90's. Στα 90's. Είδα στα τέλη της δεκαετίας του 90 που πέρασε. Ναι, ακριβώς. Και, ναι, οπότε έγινε έτσι κάπως. Και μετά όταν είσαι Αγγλία, μετά ανοίγονται προφανώς άλλες ευκαιρίες. Οπότε
Έτσι και παραμείνα τόσα χρόνια στο εξωτερικό. Νομίζω το ένα έφερε το άλλο. Δεν ήταν. Όταν μεγαλώναμε, που λες και εσύ, δεν ήταν ο σκοπός μου να παραμείνω πάνω από δεκαετία στο εξωτερικό. Τώρα είσαι στην Κύπρο λόγω πανδημίας, αλλά η έδρα σου είναι στο Κάρτιφ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Και το Κάρτιφ πρέπει να είναι στην Ουαλία. Είναι η μεγάλη στιγμή. Είναι η πρωτεύουσα. Για να είσαι στο Γαλλικό Συμβούλιο Σύμβουλος. Ακριβώς. Πολύ σωστό συνειρμό. Σε παρέχουμε ουσιαστικά προμπόνο βοήθεια. Αν και αυτόν τον grant βοηθάει που έχω πάρει, βοηθάει νεαρούτερο. Έχω εργοδοτήσει εγώ νεαρούς ερευνητές. Δηλαδή, έκανε εσύ την αίτηση, πήρε εσύ τη χορηγία και εργοδοτήσει νεότερους ερευνητές. Να εργοδοτήσουν άλλοι. Ναι, δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς λεφτά επιπλέον από τις χρηματοδοτήσεις. Έτσι είναι όλα τα αγγλικά πανεπιστήμια. Οπότε είναι πολύ ωραίο που έχουμε τους νέους ερευνητές που ενθουσιάζονται όλοι ότι μπορούν να βοηθήσουν σε ένα κοινωνικό πρόβλημα. Πολύ ωραίο αίσθημα. Και πώς τα εφαρμοσμένα μαθηματικά που είναι το ψωμί σου, που είναι το πεδίο σου, τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, πώς μπορούν τα μαθηματικά να μας βοηθήσουν σε σχέση με την πανδημία, τι ακριβώς κάνεις εσύ? Τι κάνουμε εμείς, βασικά μελετούμε τη μετάδοση του ιού σε εσωτερικούς χώρους. Οπότε ο ιός, να εξηγήσω, να κάνω επικοινωνία της επιστήμης. Ναι, γιατί μας είπες ότι είσαι κοινωνός της επιστήμης ή επικοινωνός ή κοινωνός. Πες μας τώρα τι είναι αυτή η κοινωνία της επιστήμης ή η επικοινωνία της επιστήμης. Ναι, βασικά είναι λίγο άγαρπη μετάφραση από το Science Communicator. Δεν ξέρω ακόμα αν είναι και ο καλύτερος όρος στα ελληνικά. Κοινωνός, όχι κοινωνός, κόρη. Επικοινωνός νομίζω, ναι. Αλλά εντάξει, βασικά να το κάνουμε στην πράξη. Εμείς μελετούμε αυτά τα σωματίδια που μεταφέρουν τον ιό. Έχουμε πολλά σε έναν χώρο, όταν έχουμε κάποιον που είναι εκεί μέσα μολυσμένος, ακόμα και αν είναι ασυμπτωματικός. Οπότε υπάρχουν κάποιες έτσι πολύπλοκες διαδικασίες, οι οποίες θα μας πούν πού θα φτάσει ο ιός μέσα σε έναν δωμάτιο. Και σε πόσο χρόνο, πώς μεταβάλλεται η συγκέντρωση του ιού σε διάφορα σημεία του δωματίου με το χρόνο. Οπότε αυτό κάνουμε εμείς, το οποίο σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει να αποτυπώσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες. Η μία είναι ο αέρας μέσα στο δωμάτιο που βγαίνει από το air condition ή από τα παράθυρα που έχω ανοιχτά τώρα. Υπάρχει επίσης η διάχυση που είναι ο ιός πάει και λίγο έτσι με random τρόπο, όπως λέμε, μέσα στο δωμάτιο. Επίσης, απενεργοποιείται. Επίσης, η βαρύτητα τον κάνει κάποια από τα σωματίδια να κατεβαίνουν, να τα τραβά το έδαφος. Οπότε, έχει διάφορες φυσικές διαδικασίες που αποτυπώνονται στα λεγόμενα μαθηματικά μοντέλα, έτσι ώστε το να βγει το ρίσκο μετάδοσης του ιού. Να τολμήσω να ρωτήσω, εσείς χτίζετε τα μαθηματικά μοντέλα με βάση τα οποία θα μπορεί να προβλέπετε πόσο επικίνδυνο είναι να μεταδοθεί ο ιός σε έναν εξωτερικό χώρο? Σε εξωτερικό χώρο κάνουμε τη σύγκριση τώρα. Βασικά υπάρχει αρκετά διαφορετική προσέγγιση από πλευράς μοντελοποίησης και φυσικής με το εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Βασικά, για να συγκρίνεις τον εξωτερικό χώρο, πρέπει να σκεφτείς ότι η ανανέωση του αέρα στον εξωτερικό χώρο γίνεται εκατοντάδες φορές πιο γρήγορα. Μια ποσοτικοποίηση μπορεί να κάνει κάποιος, οπότε αυτό μειώνει αισθητά και το ρίσκο μετάδοσης. Οπότε όλη η δουλειά που κάνουν οι μοντελοποιητές, που δεν είναι μόνο αποτυπώματα μαθηματικών, στην Αγγλία είναι πραγματικά διεπιστημονικό. Έχουμε civil engineers, mechanical engineers, φυσικούς, computer scientists, είναι τρομερά διεπιστημονικό. Προσπαθούν να ποσοτικοποιήσουν. Εσείς ξεκινήσετε από εσωτερικούς χώρους και τώρα προσπαθείτε να κάνετε σύγκριση με τους εξωτερικούς χώρους. Βασικά κάνουμε τη σύγκριση με τους εξωτερικούς χώρους, αλλά επίσης τώρα μας ζητήθηκε συγκεκριμένα ένα αίτημα από την Ολική Κυβέρνηση πρόσφατα για τους semi-enclosed spaces, δηλαδή για να ανοίξει hospitality. Τι? Ημιανοιχτούς χώρους. Ημικαλυμμένους. Ημικαλυμμένος, όπως τα λέω στα τέντες, γκαζίμπος, τα λέω στα αγγλικά, αν ξέρω, οι μικρές τέντες που βάζουν στους κήπους τους οι Βρετανοί, μαρκείς, τα οποία τεράστιες τέντες τα χρησιμοποιούν ίσως στους γάμους, επειδή τώρα έχουν σταματήσει τα πάντα και στην Αγγλία, φυσικά πάνε πολύ καλύτερα τώρα, αλλά θέλουν ακριβώς, επειδή πάμε καλύτερα, να ανοίξουμε αυτούς τους χώρους και να μπορούμε να έχουμε, ξέρω εγώ, στο γάμο 50 άτομα. Μπορούμε να τους βάλουμε κάτω από έναν μαρκή. Αν βρέχει, γιατί θυμόμαστε όλοι στον Ηνωμένο Βασίλειο, βρέχει και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οπότε χρειάζεται αυτό το semi-enclosed.
Και είναι, το συζήτησαμε την περασμένη εβδομάδα σε έναν συνέδριο που έγινε πρωτοβουλία από το Newton Gateway Institute, Gateway to Mathematics από το Cambridge. Μαζεύτηκαν όλοι οι μοντελοποιητές της χώρας και διάφοροι άλλοι από το εξωτερικό και συζητούσαμε ακριβώς ότι είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθείς από τους εσωτερικούς χώρους στους μη, στους ημι... ελπίζω να μην σε πλήττω τώρα, γιατί εντάξει είναι κάτι που... Καθόλου με πλήττεις καθόλου. Σκέφτομαι τώρα ένα γάμο, ο οποίος μπορεί να έχει 50 καλεσμένους και στην Αγγλία, και να βρέχει, άρα πρέπει να έχει μια τέντα. Πόσο μεγάλη είναι η τέντα, η τέντα που να έχει στο πλάι, να σταματούν τον αέρα, και να που να σταματούν τον αέρα, να φτάνουν την πιθανότητα, φαντάζομαι, μετάδοσης... Αυτά που σκέφτομαι, όχι δεν με πλήττεις. Παρόλο που είμαι άσχετη με μαθηματικά, καταφέρνεις και επικοινωνείς την επιστήμη των μαθηματικών αρκετά εύληπτα. Μπορεί να την καταλάβει για ποιος άσχετος ο μαθηματικός. Είναι ακριβώς αυτό που με παθιάζει στα εφαρμοσμένα μαθηματικά, ότι μπορείς ακριβώς όλες αυτές οι, το analytical thinking που έχεις στέκλα και εσύ και έρχεται και μέσα από άλλες επιστήμες προφανώς, δηλαδή, είναι ακριβώς οι ερωτήσεις που κάνουμε. Δηλαδή, σκέψου, αν αλλάξει κάτι, αν πάει έτσι, τι θα αλλάξει, πώς θα αλλάξει το ρίσκο. Όλα αυτά είναι ακριβώς που κάνουμε κάθε εβδομάδα όταν συζητάμε με την ομάδα κτλ. Οπότε είναι πολύ εύστοχες ερωτήσεις. Λοιπόν, είσαι μαθηματικός στην ουσία, το πρώτο σου πτυχίο είναι μαθηματικός, δεν είναι? Ναι. Τα πτυχιακά σου έχουν να κάνουν με τα εφαρμοσμένα μαθηματικά. Mm-hmm. Ασχολήθηκες και με τα αεροπλάνα και το θόρυβο που κάνουν τα αεροπλάνα, θυμάμαι καλά, που είναι το βίντεο σου που θα βάλουμε στην περιγραφή. Ναι. Είσαι προτινόμενη για γυναίκα της χρονιάς στην κατηγορία καινοτομία των βραβείων Φικαρό. Θα είναι το link στην περιγραφή του βίντεο. Τώρα ξέχασε όλα αυτά. Και να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Το οποίο. Δεν έχει σχέση με όλα αυτά. Λοιπόν. Ναι, οκ. Ρωτάμε κάτι άλλο. Ναι. Κατερίνα, είσαι μια γυναίκα επιστήμονα το 2021, η οποία έχει ασχοληθεί πολύ με τη μοντελοποίηση. Άρα προσπάθησε να βρει. Επειδή ξέρω ότι έχει κάνει και μια μελέτη για τα μαθηματικά τη αγάπη, γι' αυτό μου θα σε ρωτήσω. Φυρίν, το πας εκεί, οκ, okay, ναι. Πριν 10 χρόνια κουβέντα τούτη. Πριν, ναι, βασικά δεν είχα κάνει ακριβώς εγώ μελέτη. Είχα συνοψίσει πολλές μελέτες που είχαν σχέση με την ποσοτικοποίηση του να βρεις σύντροφων ή όλα λοιπόν. Αυτά. Είχα μια εκλαγευμένη ομιλία, ναι. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω. Έχουν εφαρμογή τα ευλογημένα τα μαθηματικά σε αυτές τις ερωτικές σχέσεις κατά τη γνώμη σου την επιστημονική και την προσωπική ή ρε παιδί μου, όχι? Ρωτάνε ο κόσμος, να σου πω γιατί, ρωτάνε. Πόσο πιθανό είναι να γίνει αυτό, πόσο πιθανό είναι να γίνει το άλλο. Προσπαθούμε να βρούμε κάποιους κανόνες, κάποια μοντέλα, για να νιώσουμε μια ασφάλεια, ότι αν ακολουθήσω αυτή τη συνταγή, θα έχω αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το ρώτησα και εγώ στον εαυτό μου πολλές φορές στην ερώτηση και η αλήθεια είναι τίποτα δεν μπορεί να αποτυπώσει τη μαγεία μιας καλής σχέσης ή θα κάνεις κλικ με έναν άνθρωπο. Απλώς μπορείς να μιλήσεις για πιθανότητες. Παραδείγματος χάρη, μπορείς να πεις για κάποιες πτυχές του θέματος, μπορείς ίσως με μαθηματικά να πεις σκεφτείτε δύο extremes. Το ένα είναι ότι κάθομαι όλη μέρα στο σπίτι μου μόνη μου. Η πιθανότητα να βρω κάποιον είναι απειροελάχιστη. Αν αρχίσω και κάνω τώρα να πηγαίνω σε διάφορους τόπους, να έχω τα χόμπις μου, να γνωρίζω κόσμο εκεί, εννοείται ότι αυξάνεται η πιθανότητα να γνωρίσεις κάποιον. Τώρα με την πανδημία να ακούγονται όλα πολύ περίεργα αυτά που λέω. Πολύ περίεργα. Αλλά ναι, ουσιαστικά αυτό μπορούμε όλοι να το καταλάβουμε, ότι όσο περισσότερο το προσπαθούμε, να σου το πούμε, και έχουμε αυτές τις συνδέσεις που ελπίζουμε ότι είναι ποιοτικές, τότε σε κάποια φάση θα προκύψει και ο άνθρωπός μας κτλ. Είναι θέμα πιθανότητα. Έχει μια ιδέα για μελλοντική μελέτη, αν σε ενδιαφέρει. Κατά πόσο οι σύγχρονες εφαρμογές γνωριμιών στο διαδίκτυο, μου η πιο γνωστή από όλες είναι η Tinder και προχθές παρακολουθούσα ένα ντοκιματέρ και συνειδητοποίησα ότι η εταιρεία Match.com που έχει τη Tinder έχει και άλλες εταιρείες. Δηλαδή, νομίζουμε ότι η μια εφαρμογή είναι διαφορετική από την άλλη, αλλά μια μεγάλη εταιρεία έχει πολλά ονόματα. Αγοράζει, έχει ζύγιο, έχει ζύγιο. Είναι τεράστιο, είναι multi-billion δισεκατομμύρια industry. Ναι. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να μελετούσατε εσείς που είσαστε. Mm-hmm. Πόσο έχει βοηθήσει στον dating η εφαρμογή αυτών, το launch αυτών των εφαρμογών
Ναι. Ή αν έχει βοηθήσει ποιοτικά ή ποσοτικά και τι επιδράσεις έχει στον dating world. Γιατί το ντοκιμαντέρ παρακολούθησα εγώ για περιπτώσεις απατεώνων που χρησιμοποιούσαν τις εφαρμογές γνωριμιών για να είτε να αποσπάσουν χρήματα από υποψήφια θύματα, είτε να κάνουν σεξουαλικές επιθέσεις κτλ. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον όμως να μελετηθεί το impact που μπορεί να έχουν οι εφαρμογές γνωριμιών στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι άνθρωποι. Και αν με τη χρήση των εφαρμογών γνωριμιών είναι πιο εύκολο για τους ανθρώπους να έχουν ποιοτικότερες σχέσεις ή δυσκολότερο. Το θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Εκείνο όμως το οποίο νομίζω ότι... Είναι ενδιαφέρον, ναι. Νομίζω ότι θα μπορούσα να προδικάσω και το αποτέλεσμα. Για πες. Το ερώτημα που να σου κάνω είναι, αν ένας άνθρωπος επιμένει να κάνει να πετύχει μια σχέση η οποία στην πάροδο του χρόνου και με μακρόχρονες σχέσεις, λέμε για τις σχέσεις που είναι πάνω από 6 μήνες πλέον στην εποχή μας. Πες ότι μια σχέση που έχει 2 χρόνια, έχει 1 χρόνο, έχει 8 μήνες, έχει 9 μήνες. Και στην πάροδο αυτή, το χρονικό διάστημα, έχουν βρεθεί ευκαιρίες στις οποίες εφάνηκε πώς λειτουργεί ο καθένας στη σχέση. Ναι. Αν έχει νόημα να επιμένεις και να επενδύεις το χρόνο σου, την ενέργεια σου, το χρήμα σου εμπροκειμένου, ειδικά αν πηγαίνεις και στον ψυχολόγο με τις σχέσεις σου κλπ. Να κόβεις άλλες ευκαιρίες, όπου γιατί είσαι εστιασμένος εκεί, αν έχει νόημα να επενδύουμε σε μια σχέση η οποία μας έχει δείξει από ένα χρονικό σημείο και μετά ότι δεν θέλα. Πολλά ενδιαφέρον τούτο. Πάρα πολλά ενδιαφέρον. Και πότε είναι το χρονικό σημείο στο οποίο, ας πούμε, θα έπρεπε να πούμε enough is enough. Μου έχει αποδείξει ο άλλος, ρε παιδί μου. Ή μου έχει αποδείξει σχέση αν παρπατά ή δεν παρπατά. Τούτο που σκέφτομαι. Τούτο που σκέφτεσαι είναι εντελώς στην καρδιά του μόντελινγκ που κάνουν κάποιοι άλλοι, το οποίο δεν έχει εφαρμογή μόνο στον τομέα του dating, αλλά να επανέλθω στον dating αμέσως. Είναι βασικά να καταλάβεις, να μπορείς να κάνεις τις προβλέψεις. Δηλαδή, πρέπει να δεις τον που είπες, αν έχω αρκετά data, αν έχω αρκετά δεδομένα, αν έχω αρκετές ενδείξεις, είναι αυτές οι ενδείξεις αρκετές για να μου προβλέψουν το μέλλον. Βασικά είναι αυτό το κύριο ερώτημα και το μελετούν πάρα πολλοί μαθηματικοί, γιατί κυρίως είναι... με στατιστική μέσα. Γιατί είναι... στατιστική. Είναι αυταπόδεικτο ότι εάν φάω χρόνο, χρήμα και ενέργεια σε μια σχέση που δεν θα επιτύχει, χάνω, δεν κερδίζω. Φυσικά. Θέλω να συζητήσουμε το πράγμα. Ότι, ναι. Δηλαδή θα μπορούσε μια σχέση, ρε παιδί μου, που ξεκίνησε το 2015 και μέχρι τα μέσα του 2016 έχει δείξει πρώτα σημάδια γραφής. Και υπήρχαν αρκετές ενδείξεις ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν ήταν καλό match. Εγώ δεν θα μιλήσω ένας ήταν καλός και άλλος δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλό match. Συμβατότητα, ναι. Ναι. Αν είχε νόημα αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, να ασχοληθούν μέχρι το 21. Δηλαδή να βάλουν ακόμα 5 χρόνια από τη ζωή τους, από την ενέργεια τους, από τα χρήματα τους, από όλα τους, να κλείσουν όλα τα άλλα παράθυρα, άλλες ευκαιρίες για πιθανές συνδέσεις με άλλους ανθρώπους, ίσως πιο ταιριαστούς. Εντούτο είναι το ερώτημα που με. Όχι που με βασανίζει, έχω το μέσα στο μυαλό μου γιατί κάνει μου τόσο κόσμο στον το ερώτημα. Νομίζω μπορείς να πάρεις κάποιες ενδείξεις. Αν το ερώτημα είναι μπορούν οι μαθηματικοί μοντελοποίηση να βοηθήσει, η απάντηση μου είναι ναι, γιατί αν έχεις, πρέπει να έχεις όμως πάρα πολλά σχέσεις. Το αν που λες δεν είναι αρκετό να δεις μόνο μια σχέση, πρέπει να δεις πάρα πολλές σχέσεις να βγάλεις τα trends. Άρα οπότε, πρέπει να έχει μια μελέτη παγκοσμίου. Πολύ μεγάλη μελέτη και νομίζω επίσης ότι η μηχανική μάθηση θα μπορούσε, γιατί η μηχανική μάθηση είναι ακριβώς να μαθαίνει ακόμα και ο υπολογιστής να αναγνωρίζει διάφορα trends. Συγγνώμη, οπότε... το σχέδιο έχει σκίσει το βοσκαμπό, ναι. Ναι, τον που λέμε. Okay, είναι και ο Λάκη. Είναι εδώ ο Λάκη. Ήταν ήσυχος, έχει καταφέρει να... Θα βγάλει αυτό το ύφασμα από το σκάμπο. Πρέπει να βαρέθηκε το μωρό, εντάξει. Λες τώρα πώς είναι ώρα. Έχει σημασία, Νολάκη. Ναι. Πώς είναι να μιλάς. Ναι. Να μιλούμε, γιατί μιλείς αρκετά. Είναι πολύ ωραία και συνέχιση μας ενδιαφέρει. Να ξύπα και κάποια στα Κυπριακά, ξέρω, αρκετοί από το κανάλι είναι από την Ελλάδα, οπότε... Είναι εξοικειωμένοι του Κυπριακή διαλεκτών. Έκανα τους ένα βίντεο στα Κυπριακά και πάνω το καταλαβάσει. Είπα. Ιδέες. Όσον είπα ότι το κατάλαβαν, μπορούμε να μιλούμε, να χρησιμοποιήσουμε λίγες κυπριακές εκφράσεις. Που λες, οπότε νομίζω αν έχουμε πάρα πολλά data, είναι συναρπαστικό το που ρωτάς, Θέκλα, νομίζω. Αν έχουμε πάρα πολλά data, μπορείς, εγώ νομίζω, να βγάλεις trends
Εν τω μεταξύ, ίσως συνδεόμενο, ένα σημείο που συνδέεται, είχα δει το Σαββατοκυριακό, όχι το Κυριακή, ήταν Πάσχα, το Σάββατο, λέω και εγώ, άντε να δω λίγο Amazon Prime, και είδα το Soulmates, ένα sci-fi σειρά, άκου τώρα, sci-fi σειρά, στην οποία έχουν βρει, λέει, το 2026 το γονίδιο του Soulmate. Οπότε πας και κάνεις ένα τεστ και σου βρίσκει ποιος στον κόσμο είναι ο soulmate σου. Και μετά δεν χρειάζεται να ψάξεις τίποτε άλλο. Δηλαδή εκμηδενίζει εντελώς όλο το search που χρειάζεται να κάνεις. Τι τίτλο έχει, γιατί μπορεί να την είδα να τούτε τη σειρά. Έτσι ονομάζεται, soulmates. Soulmates. Είδα μια παρόμοια στο Netflix που ήταν με ένα γενετικό τεστ που βρίσκαν το τέρι σου. Έτσι, γενετικό τεστ, ναι. Μήπως είναι ίδια τότε. Ήταν μια κοπέλα που είχε την εταιρεία. Επειδή εργαζόταν μαζί με κάποιον άλλον, ήταν ερευνητές και οι δύο και μετά τσακώθηκαν. Όχι, όχι, δεν έδειχνε καθόλου ποιοι το είχαν. Απλώς έδειχνε έξι σχέσεις, το πώς διαλύθηκαν. Κάτι παρόμοιο που ήταν και λέει έναν DNA test βρίσκεις ποιο είναι το τέρι σου. Ναι, ναι. Σκέψου πόσον, γιατί είχε γίνει και έδειχνε ότι έγινε δισεκατομμύρια τζίρος η συγκεκριμένη εταιρεία προφανώς. Οπότε έχει να αντικαταστήσει προφανώς τις εταιρείες του στον online dating που ψάχνει ο κόσμος τέλος πάντων. Και, αλλά ναι, αν έχουμε πάρα πολλά data και οι εταιρείες του στο online dating έχουν τα data αυτά ενδεχομένως. Απλώς δεν έχουν το κομμάτι του τι συμβαίνει όταν φύγει το ζευγάρι που δημιουργήθηκε, να στο πούμε, όταν έγινε το match, τι γίνεται μετά. Θέλεις και το μετά που νομίζω οι ψυχολόγοι θέλεις. Κοινωνική ψυχολογία εδώ για να μπορέσεις να το δομήσεις σωστά ή να βγάλεις τον before and after και το evolution κτλ. Για όσο πάντων, με απλά λόγια, να μην τρώμε τον χρόνο μας σε περιπτώσεις που μας δείχνουν από την αρχή ότι δεν ωφελούν. Αυτό ήθελα. Συμφωνώ απόλυτα. Και αν μπορείς κάνε μια μελέτη να το επικυρώσεις και επιστημονικά. Θα σας βρω ποιος την κάνει, γιατί κάποιοι σίγουρα την κάνουν. Είναι αρκετά απομακρυσμένο από τα δικά μου, γιατί είναι αυτό το data analysis των πολύ πολύ εντατικών. Αλλά σίγουρα έχει άτομα που ασχολούνται, οπότε θα το βρω και θα να σου το στείλω. Κατερίνα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ντεμπούτο σου στο κανάλι μας, γιατί θα σε ξανακαλέσουμε. Σας ξανακαλέσουμε και κάτω από το βίντεο, όποιοι έχετε απορίες που έχουν σχέση με την επικοινωνία της επιστήμης ή με τα εφαρμοσμένα μαθηματικά ή με σχέση, σε σχέση με όσα έχουν... Και σε σχέση με ρώτησετε, εντάξει, αν είμαι ειδική σε σχέσεις. Θα παρακολουθούσε μια διδάκτορ μαθηματικό βίντεο δικά μας που έχουν σχέση με τις σχέσεις. Εννοείται, παρακολουθώ φανατικά τέτοιου είδους βίντεο. Εξού και είχε προκύψει για 5-10 χρόνια η σύνθεση που είχα κάνει διαφόρων μελετών, γιατί με ενδιαφέρεν. Συνεχίζει να μας ενδιαφέρει όλους, γιατί είμαστε ζωντανοί άνθρωποι, ζωντανοί οργανισμοί, εξελισσόμαστε, προχωρούμε. Λοιπόν, κάνεις τον τεμπούτο σου στο κανάλι μας. Ο κόσμος, άμα θέλει να σε ρωτήσει κάτι πιο συγκεκριμένο ή κάτι πιο ειδικό σε σχέση με αυτά που συζητήσαμε, μπορεί να γράψεις τις ερωτήσεις κάτω από αυτό το βίντεο, να γράψεις ερωτήσεις σε σχόλια ώστε να πάρουμε υλικό για επόμενη συνάντηση. Ξαναλέω, η Δόκτωρ Κατερίνα Καουρή είναι Κύπρια, κατάγεται από τη Λεμεσόν, είναι παιδική μου φίλη, είναι ο λόγος και η αιτία που γνώρισα και το Δόκτωρα Γιάννη του Μαμελετζή, είναι μια γυναίκα η οποία είναι δραστήρια, είναι καινοτόμος και γι' αυτόν τον λόγο σας ζητούμε, σας ζητώ εγώ προσωπικά, να την ψηφίσετε στην κατηγορία καινοτομία το βραβείο Φικαρό. Είναι μέχρι 8-9 Μαΐου, άτε, σήμερα να την ψηφίσετε. Το link θα είναι στην περιγραφή του βίντεο, καθώς επίσης θα είναι και το link του βίντεο της Κατερίνας, το οποίο έχει 3,9 εκατομμύρια θεάσεις, που είναι πολύ ενδιαφέρον να το δείτε. Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί. Ευχαριστώ, Θεκλά μου. Να είσαι καλά, ημέρα γενεθλίων που τελικά μιλήσαμε αρκετά. Όχι, είναι ωραία. Είναι ωραία. Κοίταξε, στο κανάλι έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι επισκέπτες, καθηγητές, θα έλεγα. Είτε και στο Γιάννη. Για ποιους επισκέπτες, καθηγητές. Σας βάλουμε και εσένα να είσαι μια επισκέπτρια, καθηγητή. Έχουμε πολλούς φίλους οι οποίοι κατά καιρούς έρχονται είτε στα live μέσω τηλεφώνου, βίντεο κλήσεις, είτε σε βίντεο και φέρνουν καινούργιες ιδέες, καινούργιες απόψεις και τη γνώση τους. Γιατί θεωρώ ότι. Να πίστευτε τον που κάνεις με την κοινότητα που δημιούργησες, νομίζω είναι πάρα πολλά ωραίο. Η κοινότητα μας όλων δεν είναι μόνο δική μου. Ναι. Και σε θέλουμε να επανέλθεις. Φιλιά, επανέλθεις. Καλή επιτυχία σε όλους. Γεια σου. Γεια.